στη Δυτική Αττική το προηγούμενο διάστημα και πριν φτάσουμε στο σκληρό lockdown σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα, γίνονταν από την αστυνομία οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν για να μην φτάσουμε εδώ? Στη Δυτική Αττική γίνονταν με ψίχουλα. Η Δυτική Αττική έχει πάρα πολύ λίγο προσωπικό, έχει πολύ λίγους αστυνομικούς. Εκεί θα έπρεπε οι διπλάσια πώς υπηρετούν να υπηρετούν. Δεν γίνονταν όλοι οι έλεγχοι που θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί απλά δεν υπήρξε ποτέ το προσωπικό που θα μπορούσε να τους κάνει. Πήραμε πολύ γρήγορα μέτρα, αποτρέψαμε το κακό, κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα.